στο Ράδο Γεωργιάδη είναι στην αγορά. Πέσανε πρόστιμα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα Γιώργο Αυτιά, από τη Λαϊκή Αγορά στο Χαλάνδρη. Α, μάλιστα, Λαϊκή. Από το πρωί είμαστε εδώ και περπατάμε. Τα συμπεράσματα. Και πηγαίνουμε σε όλους τους πάγκους. Τα συμπεράσματα θέλω. Λοιπόν, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Ναι. Αρκεί να σου πω ότι βρήκαμε φράουλα με 4 ευρώ. Εκεί που λέγανε ότι κάνει 8 και 9 ευρώ η φράουλα. Πορτοκάλια με 50 λεπτά. Βρήκαμε πατάτες με 1 ευρώ. Βρήκαμε κρεμμύδια με 1 και 20. Γενικά αχλάδια με 50 λεπτά, μήλα με 1 ευρώ. Οι τιμές στη λαϊκή αγορά σήμερα εδώ στο Χαλάνδρη, το είπαν η παραγωγή και οι έμποροι στις κάμερες, είναι ίδιες με πέρσι. 0% αύξηση. 0. Περνάνε δυσκολίες. Περνάνε δυσκολίες. Περνάνε κοντά δυσκολίες, στον κόσμο, κύριε Γεωργιάδη. Κοντά στον κόσμο. Να πω στον κόσμο, να πω στον κόσμο το εξής. Παρακαλώ. Εγώ ως υπουργός από την πρώτη μέρα, ήμουν υπέρ των λαϊκών αγορών. Και βοήθησα πολύ τις λαϊκές αγορές, υπουργός. Τις χάσανε χτες την πανδημία. Τη στήριξα με τον νόμο. Βγάλαμε ΕΣΠΑ και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Για ποιο λόγο? Διότι η λαϊκή αγορά αποτελεί ασπίδα κατά της ακρίβειας. Δίνει φτηνά προϊόντα σε καλές τιμές στον κόσμο. Κύριε Μουλιάτε, ελάτε να κρατήστε το αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά. Εδώ να μιλήσει λέει, ένα λεπτό, Γιώργο. Ναι, όχι ένα λεπτό, τέλος χρόνου θα πάρει δήλωση στην Πέξου Μαύριο. Ο κύριος Μουλιάτης, έτσι. Και τον ευχαριστώ θερμά. Ναι, ναι, τέλος χρόνου, γιατί ξέρεις, είναι απεριόριστος. Δεν έχουμε.